Η Ευρώπη είναι πλέον το επίκεντρο της πανδημίας του κορονοϊού, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Στην Ιταλία έχουν καταγραφεί 250 νέοι θάνατοι, ενώ ο συνολικός αριθμός των νεκρών στη χώρα ξεπερνά τους 1.260. Την ίδια ώρα, τα επιβεβαιωμένα κρούσματα είναι πάνω από 17.500. Αυτή τη φορά η Ιταλία δρά με πειθαρχία και τάξη. Και αυτό δεν είναι το κυρίαρχο χαρακτηριστικό της χώρας μου. Σε άλλες χώρες φαίνεται πως δεν υπάρχει πλήρης αντίληψη του προβλήματος. Καταλαβαίνω πως ο κορονοϊός ίσως να έφτασε λίγο αργά. Ο πρώην Πρωθυπουργός της Ιταλίας, Μάριο Μόντι, προειδοποιεί για τα μέτρα που πρέπει να λάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση. 9 Κινέζοι ειδικοί στον κορονοϊό και πολλοί τόνοι υγειονομικής βοήθειας έφτασαν σήμερα στη Ρώμη με ειδική πτήση για να συνδράμουν την Ιταλία. Μια έκτακτη κατάσταση όπως αυτή υπογραμμίζει τα όρια της ενσωμάτωσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρώτα απ' όλα τα όρια που αφορούν την προστασία της δημόσιας υγείας και την επανεξέταση του Ευρωπαϊκού Συστήματος Υγείας. 45. Μεταξύ των νεκρών στην Ιταλία είναι και ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου της Βαρέζε. Ο θάνατός του υπογραμμίζει τις θυσίες αλλά και τον κίνδυνο που διατρέχει το ιατρικό προσωπικό.